και πότε αναμένουμε τις εξετάσεις αυτές, τα αποτελέσματα. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βασίλη. Δεν είναι και καλά τα πράγματα, βέβαια. Πριν από λίγο αναφέραμε για τον 64χρονο από τη Δαμασκηνία που είχε το καφενείο. Αναδεικνύεται ακόμα μια φορά η σοβαρότητα του θέματος και ότι κανένα δεν επιτρέπεται να πάρει αυτή την κατάσταση χαλαρά. Δεν αφορά μόνο τον εαυτό του, αφορά όλους μας. Βλέπετε πόσο επιθετική είναι η νόσος, πόσο ύπουλη μπορεί να γίνει, γιατί πολύ γρήγορα βλέπουμε ανθρώπους να εξελίσσεται και να μην καταλήγουν πέρα από τον συνανθρωπό μας, παρακολουθώντας και τα συμπτώματα και σε άλλες περιοχές. Ναι, μέσα σε 24ωρο πραγματικά η νόσος εξελίσσεται σε πολλές των περιπτώσεων με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Ακριβώς. Και εδώ μιλάμε και για έναν άνθρωπο ο οποίος νοσηλευόταν εξ αρχής. Ούτε έμεινε σπίτι του, έχει πάνω από 8-9 μέρες που ήταν στην νοσηλεία. Πρώτα ήταν στο Ποδοσάκιο. Στην κατάλληλη ώρα πήγε και στο ΑΧΕΠΑ, αλλά δυστυχώς και τις ευκαιρίες μάλιστα να συλληπιθούμε και τους υπόλοιπη οικογένεια, οι οποίοι ο ιός βρίσκεται στην Δραγασά. Ήταν από τους ανθρώπους που πάθηκε δείγμα χθες. Είπαμε και δύο λόγια στην πλατεία από μακριά. Πρέπει να είναι και άσχημα. Μιλάμε για το μικρό παιδί πλέον, έτσι, για το παιδί. Δεν είναι μικρός, δεν είναι. Ναι. Το 63χρονο. Ο εγγονός του 90χρονου, για να καταλαβαίνουμε, είναι και η γιαγιά νοσηλευόμενη, έτσι. Και η μητέρα. Ακριβώς. Δύσκολα πράγματα. Για κάποιες οικογένειες πραγματικά αυτή η περιπέτεια είναι πάρα πολύ δύσκολη. Βλέπετε σχεδόν λοιπόν ότι ήταν σε επαφή μαζί τους ότι τι κατάληξη έχουμε. Εάν δεν, αν δεν είμαστε σε απομόνωση, αν δεν μείνουμε στο σπίτι μας, πώς μπορεί να πάει αυτό από σπίτι σε σπίτι πια και να έχουμε πολύ χειρότερα. Mm-hmm. Αναδεικνύεται λοιπόν, όπως είπα, η σημασία του να είμαστε όσο γίνεται πιο απομονωμένοι. Δήμαρχε, τι έγινε χτες με αυτή την πρωτοβουλία για την οποία πραγματικά κυρίσατε γη και ουρανό, είναι η αλήθεια, για να μπορέσουμε να φέρουμε τις αγγελώσεις. Μια εβδομάδα με αυτή τη δράση, γιατί δεν υπήρχε το προηγούμενο από το σύστημα το να αναμειχθεί ο ιδιωτικός τομέας με τον δημόσιο, αλλά πάλι απλώς εμείς δεν μπορούσαμε να το ανακοινώσουμε, γιατί θέλαμε να δούμε πρώτα ότι θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, πρώτα το διαδικαστικό μέρος και το γραφειοκρατικό, και να μάθει και δεν γνωρίζαμε και τους ανθρώπους εάν όντως θα ερχόταν και πρακτικά, τέλος πάντων. Όλα αυτά τα ξεπεράσαμε όμως μέσα στη εβδομάδα που μας πέρασε. Έγινε εφικτή να έρθουν, τέλος πάντων, έγινε εφικτό στα μέρη μας. Πρόκειται περί δύο ανθρώπων που είμαι πάρα πολύ ευτυχής που τους γνώρισα από κοντά και ως άνθρωποι. Εξάλλου η πράξη τους του να διαθέσουν χρόνο και χρήμα και να αφήσουν τη βόλεψή τους στην Αθήνα για να έρθουν να βοηθήσουν, το λέει από μόνη της. Mm-hmm. Λοιπόν, και έγινε πράξη αυτό που θέλαμε από την αρχή, για πολλούς και λόγους, και ουσιαστικούς αλλά και ψυχολογικούς, θα έλεγα εγώ, να δουν από κοντά τους ανθρώπους μας, όσους τέλος πάντων θέλησαν να δουν γιατρό, και από εκεί πέρα όσοι θέλησαν να δώσουν και δείγμα. Λοιπόν, πόσα δείγματα πάρθηκαν? Για πείτε μου λίγο για την εικόνα εκεί, αυτό που ζήσατε στην εικόνα μουσική. Επειδή ήμουν σε όλη τη διαδικασία, τηρώντας βέβαια τις αποστάσεις που πρέπει να τηρήσεις, θεωρώ ήταν ικανοποιητική, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια την κρισιμότητα της κατάστασης. Mm-hmm. Έτσι, νομίζω ότι έχει συνειδητοποιήσει οι πολίτες μας, οι δημότες μας εκεί πέρα και οι συντημότες μας, τέλος πάντων, την κατάσταση. Δέχονται λοιπόν αυτά τα δεδομένα τα καινούρια. Εξάλλου πια σε μια ιδιότητα καραντίνα έχουμε μπει πια όλοι. Βλέπεις μέρα με τη μέρα ο κόσμος κάνει όλο και λιγότερες μετακινήσεις, γίνονται οι αναγκαίες. Έτσι πρέπει να είναι. Και στοικά λοιπόν, με υπομονή και με κουράγιο, να περάσουν και οι υπόλοιπες ημέρες. Πόσοι συμπατριώτες μας είχαν συμπτώματα, τα οποιαδήποτε συμπτώματα, και θέλησαν να εξεταστούν? Για τι αριθμό μιλάμε? Ότι έγινε εξέταση. Στο σύνολο εξετάστηκαν γύρω στα 22-23 άτομα. Mm-hmm. Ελήφθησαν δείγματα από όλους? 23 πήραν δείγματα, ναι. Mm-hmm. Όσοι ήρθαν εκεί προσήρθαν, είτε έχουν συμπτώματα ή επάρθηκαν δείγματα, ναι. Mm-hmm.
Μάλιστα. Άρα περιμένουμε αποτελέσματα για 23 ανθρώπους από τη Γραγασιά και από τη Δαμασκηνιά, τα οποία αύριο λογικά φαντάζομαι το χρονικό περιθώριο είναι κάπου εκεί, ένα 48ωρο. Ναι, η προσπάθεια είναι αύριο να υπάρχουν τα αποτελέσματα. Γιατί αν δεν είναι αύριο, δυστυχώς πάμε για Δευτέρα. Αλλά θα βάλουν τα δυνατά τους, είπαν οι άνθρωποι, να τα καταφέρουν. Συμπτωματικοί δεν ήταν όλοι αυτοί που πήραμε δείγματα. Ναι. Θεωρώ ότι έγινε μια καλή δουλειά, γιατί υπάρχουν και από συμπτωματικούς που δεν πιστεύουν να περνούσαν τους 6-7 ανθρώπους. Συμπτωματικούς ενώ με πολύ ελαφριά. Συμπτώματα. Συμπτώματα ήταν πάρα πολύ ελαφριά. Η άλλη ήταν και μια στατιστική κιόλας. Δηλαδή, νομίζω που σωστή δουλειά θα έγινε. Δηλαδή, να δούμε και από τους ανθρώπους που δεν έχουν εμφανίσει κάτι, να δούμε πόσοι ενδέχεται να έχουν τον ιό ή να κάνουν μια και κανένα τελικά. Ναι, γιατί έχει υποθεί ότι σε πολλές των περιπτώσεων, χωρίς καθόλου συμπτώματα, μπορείς να είσαι απλά φορέας και το μεταδίδεις. Έχουμε ένα καλό δείγμα δηλαδή αυτό. Σαφώς. 23 άτομα που λέμε, από το συνολικό πληθυσμό, αν πούμε ότι είναι 80 άτομα στα χωριά μας, το 1 τέταρτον σχεδόν και λίγο παραπάνω έχουν δώσει δείγμα. Πάντως καταφέρατε να σπάσετε, να το πω έτσι, το αλφαβητάρι του ΕΟΔΗ. Γιατί ο ΕΟΔΗ έχει μια συγκεκριμένη διαδικασία την οποία ακολουθεί και με βάση του τι του θα τους πει στο τηλέφωνο σου δίνουν απλά τις οδηγίες. Δεν ξεφεύγει από την επαφημερία. Πρέπει να σκεφτεί ότι πρόκειται περί ενός γιατρού, συνήθως άλλοι πιο πολλοί παθολόγοι, οι οποίοι είναι σε μια γραμμή και ακολουθούν κάποιες συγκεκριμένες εντολές που έχουν μπροστά τους. Κατά γράμμα τις οδηγίες, γι' αυτό λέγεται το λεφτάρι, ναι. Και μάλιστα είναι άνθρωποι που είναι αρκετές ώρες στο τηλέφωνο και έρχονται σε επαφή με πάρα πολλά περιστατικά και δεν μπορούν να δουν τη διαφοροποίηση του ενός περιστατικού με την άλλη, εφόσον δεν υπάρχει η του σύνομη, τέλος πάντων, εξέταση. Αυτό σύν το γεγονός ότι είναι αρκετά μακριά από εδώ και δεν έχουν και την εικόνα ούτε των αποστάσεων ούτε τις λειτουργίες εδώ του εδώ συστήματος και όλα αυτά, δεν μπορούν να έχουν περισσότερες απαιτήσεις. Γι' αυτό και εμείς από την πρώτη στιγμή αυτό που ζητήσαμε είναι να φύγει ένα κλιμάκι του ΕΔΗ στην περιοχή εδώ της Δυτικής Μακεδονίας. Όχι που έχει καλά εδώ στο Δήμο του δικό μας. Έτσι. Για ο οποίος να κάνει το ρόλο του συντονιστή μεταξύ των νοσοκομείων, των κλινικών τέλος πάντων πέρα από τη Δυτική Μακεδονία, από την Μεταχέτο, με όλα αυτά, για να μπορέσει να έχει και καλύτερη εικόνα του πεδίου τέλος πάντων και να λειτουργήσουμε καλύτερα. Πιο συντονισμένα, πιο αποτελεσματικά. Θα είναι εφικτό αυτό, γιατί βλέπουμε τα κρούματα ανεβαίνουν και ειδικά στην Καστοριά ανεβαίνουν πάρα πολύ καθημερινά. Αυτό πρέπει να πω, ότι εγώ έχω μιλήσει την Παρασκευή και τη Δευτέρα με τον κύριο Χρυσοχοΐρη, ο οποίος προώθησε αυτό το αίτημα. Και σήμερα το πρωί μίλησα με τον ΕΟΔΗ, με τον αντιπρόεδρο τέλος πάντων, τον κύριο Παναγιωτακόπουλο, ο οποίος μου ανακοίνωσε ότι αυτό θα γίνει εφικτό. Και θα είναι αύριο, θα έρθουν από Θεσσαλονίκη και μεθαύριο από Αθήνα και θα γίνει αυτό το κλιμάκιο που ζητήσαμε, θα γίνει πράξη. Κλιμάκιο ΕΟΔΗ λοιπόν για τη Δυτική Μακεδονία. Ακριβώς. Αυτό είναι είδηση. Χρειάζεται για να παίρνουμε άμεσα τις απαντήσεις. Αυτό είναι είδηση. Αυτό είναι είδηση και είναι καλό, γιατί πλέον όταν μιλάμε για μια περιοχή αναλογικά έτσι σε σχέση με τον πληθυσμό που έχει εμφανίσει τόσα κρούσματα, αν μη τι άλλο, όπως είδαμε τώρα να γίνεται και τα καραντίνα στη Ξάνθη. Αυτό είδαμε και εμείς, γιατί το ξέρω την αγωνία πολλών συνανθρώπων με οι οποίοι δεν μπορούσαν να βγάλουν γραμμή στο ΕΟΔΗ. Έχουμε δει πολλές παρενέργειες όλες αυτές τις μέρες, ασυνεννοησία αρκετά μεγάλη μεταξύ των μονάδων. Πρέπει νομίζω κάποιος που γνωρίζει, ο οποίος έχει την επαφή και με τα κεντρικά, να αναλάβει πια το συντονισμό αυτό από κοντά και να διορθώσει όλα τα κακό κείμενα μέχρι τώρα. Όσο μπορεί βέβαια, γιατί ο αγώνας είναι πολύ μεγάλος. Βεβαίως. Κύριε Δήμαρχε, ήταν πολύ σημαντικά όλα όσα μας είπατε. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια πληροφόρηση για τους συμπατριώτες μας που έχει πλέον μπει από χθες από εδώ από τη Σιάτη στο νοσοκομείο. Έγιναν οι εξετάσεις. Αν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα αυτή την ώρα. Προς τη στιγμή δεν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα, είναι μια πιο σταθερή κατάσταση. Έτσι. Πήγε νωρίς με το που εμφανίστηκαν τα συμπτώματα, αυτό είναι η αλήθεια. Με το που εμφανίστηκαν τα συμπτώματα πήγε κατευθείαν στο νοσοκομείο. Το γεγονό όμως ότι έγινε πάρα πολύ ξαφνικά και αυτό, γιατί είμαστε σε επαφή και άνθρωπος του Δημού υπάρχει εδώ και κάποιος συνάδελφος από το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν σε συνεχή επαφή. Και γεννώ ότι πηγαίναν όλα τα πράγματα καλά, μέσα σε μια μέρα βρέθηκε στο νοσοκομείο νοσηλευόμενος. Έτσι. Και να πούμε και ότι αυτό, πέρυσι πέρασε μια δύσκολη περιπέτεια υγείας με την πνευμονία, έτσι. Ναι, μας ανησυχεί το πόσο γρήγορα εξελίσσονται κάποια από αυτά τα συμπτώματα, τέλος πάντων, τόσο οι καταστάσεις.
Γι' αυτό περνάμε σε εγρήγορση. Δείχνει δηλαδή σε μερικές περιπτώσεις ένα διαφορετικό πρόσωπο ο ιός να γίνεται πιο επιθετικός ή πιο γρήγορα να εξελίσσεται και να έχουμε μεταπτώσεις και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν και κάποιο υποκείμενο νόσημα και είναι και νεαρότερες σε ηλικία.